Από πλευράς Δήμου γίνονται όλες οι προσπάθειες προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι όμως το χέρι μας. Από πλευράς Δήμου επίσης γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να περάσουμε στην Ευρώπη το μήνυμα ότι η Κόση είναι ένα φιλιρινικό και ένα νησί το οποίο μπορεί να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους για λίγες ώρες και να φύγουν από εδώ. Έτσι ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε και την εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό για την ΚΟ και βεβαίως να ανατρέψουμε το κλίμα δυσπιστίας για αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν το νησί μας. Και να σας πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικά τα μηνύματα που παίρνουμε για την αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη για τον τουρισμό στο καλοκαίρι και να έχουμε και μια νότα αισιοδοξίας. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι μπορούν να πούν ότι επειδή κάναμε το hot spot ή κάναμε αυτή την εγκατάσταση, γι' αυτό άλλαξε το κλίμα και έρχεται ο τουρισμός. Όχι, εσείς από τα λεφτά που εισφράτε ο Δήμος από εσάς, ο Δήμος ξοδεύει και προβάλλει την ΚΟ με την εικόνα που πραγματικά έχει. Την ΚΟ της αγάπης, της αλληλεγγύης, του πολιτισμού και της πρόοδου. Επειδή δεν κάποιοι λένε ότι 50-60 άνθρωποι είναι αυτοί που αντιδρούν, τους ρώτησα αν είναι 50-60 άνθρωποι που αντιδρούν γιατί θέλατε 4 δημιουργίες των ΜΑΤ. Και δεν απάντησαν. Σήμερα που είστε εδώ δείχνετε ότι δεν είστε 50-60 άνθρωποι και αν δεν ήταν και εργάσιμη ώρα φαντάζομαι ότι θα ήταν περισσότεροι. Και είναι περισσότεροι αυτοί που είναι μαζί μας γιατί οι υπογραφές που έχουν μαζευτεί είναι πολύ περισσότερες από αυτές που σκέφτονται και που έχουν στο μυαλό τους. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο καταθέσαμε μια πρόταση μόνο και μόνο για να τους δείξουμε ότι δεν είστε 50-60 αυτοί που αντιδράτε. Η απόφαση αυτή θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες. Και βεβαίως θα πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να πάρει και την έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης για να γίνει το δημοψήφισμα. Εκεί θα φανεί ποιοι είναι οι δημοκράτες και ποιοι θέλουν πραγματικά να ακούσουν την αλήθεια. Εμείς καταθέσαμε την πρότασή μας και ας μας πούν ότι απαγορεύεται το δημοψήφισμα ή ότι απορρίπτεται η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί και κλείνω εδώ θα φανεί ποιοι έχουν ευαισθησίες και ποιοι δεν έχουν. Θέλω να συνεχίσετε ειρηνικά όλες τις. Τη διατύπωση των απόψεών μας και των θέσεών μας και σας ξαναλέω και τα παιδιά που υπηρετούν στα ΜΑΤ και οι φαντάροι και το μόνιμο προσωπικό αξιωματική, υπαξιωματική και οπλήτες του στρατού είναι δικά μας παιδιά. Είναι Ελληνόπουλα, δεν έχουμε τίποτα μαζί τους και αν ξανασηκώσουν το χέρι τους να μείνετε και να φάτε ξύλο. Μην κάνετε οτιδήποτε άλλο. Να μείνουμε και να το φάμε το ξύλο.